Για ποιο λόγο κινητοποιήστε οι κάτοικοι της Καλλιδρομείου? Οι κάτοικοι των εξαρχείων, βλέποντας τα τελευταία χρόνια και ειδικά το τελευταίο καιρό μια έξαρση της ποινικής παρεμβατικότητας στα εξάρχεια, κλεψιές, ληστείες, το εμπόριο των ναρκωτικών να θεριεύει, όλα αυτά, χωρίς καμία παρέμβαση της πάντα υπάρχουσας εδώ πέρα αστυνομίας, με αγανάκτηση και με, τι να πω, ξέρω, θέλοντας να καταγγείλουν την υποκρισία αυτή, σήμερα μαζεύονται για να πάνε στο αστυνομικό τμήμα να μιλήσουν και να πούνε τα προβλήματα του τόπου και να απαιτήσουν από την αστυνομία μεγαλύτερη προσοχή προς αυτό το τμήμα, δηλαδή της ποινικής παρεμβατικότητας, και όχι να βλέπουμε τις δημιουργίες των ΜΑΤ να σταθμεύουν εδώ πέρα, οι οποίες σε τελευταία ανάλυση είναι και λίγο μια πρόκληση για την περιοχή μας με την ιστορία της, και να μην έχουμε κανένα αποτέλεσμα ως προς την αστυνόμευση. Έχουμε μια αστυνομοκρατία στα εξάρχεια και δεν έχουμε καθόλου αστυνόμευση. Δηλαδή, περιγράψτε μου κάπως την καθημερινότητά σας. Ποια είναι και ποια, αντιμετωπίζετε στην παραβατικότητα, την ποινική παραβατικότητα? Παραδείγματος χάρη, στην Καλλιδρομείου, Ερεσού και στους Πέριξ δρόμους, κάθε μέρα ανοίγονται, σπάζοντας παράθυρα, τουλάχιστον 10 με 15 αυτοκίνητα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 15 δημιουργίες γύρω-γύρω. Ναι, παρά το γεγονός ακριβώς ότι σταθμεύουν 5 τουλάχιστον με 8 δημιουργίες μέσα και, και γύρω από τα εξάρχεια. Υπάρχει μια έξαρση μικρολιστιών με μαχαίρια, ψαλίδια και τέτοια σε πεζόδρομους κυρίως, αλλά και σε άλλους δρόμους. Υπάρχει βέβαια το εμπόριο των ναρκωτικών, το οποίο καλά κρατεί, να πω, μάλλον θεριεύει και μεγαλώνει συν τον χρόνο, παρά να περιορίζεται. Παρά την ύπαρξη των δημιουργιών. Και παρόλα αυτά, εμείς ακούμε συνέχεια από τις τηλεοράσεις και από τα χείλη τα κυβερνητικά ότι στα εξάρχεια δράει η αστυνομία και έχει αποκατασταθεί η τάξη στα εξάρχεια. Όχι, η τάξη στα εξάρχεια δεν έχει αποκατασταθεί. Υπάρχει μεγάλη ποινική δραστηριότητα και ελπίζουμε με τέτοιες κινητοποιήσεις σαν τη σημερινή, και η οποία θα έχει και συνέχεια, είναι μια αρχή αυτή, να μπορέσουμε να πείσουμε και την αστυνομία και τους κρατούντες ότι τα εξάρχεια θέλουν μια μεγαλύτερη προσοχή, όχι αυτή η υποβάθμιση που γίνεται, η οποία για μας είναι σκεμμένη σε παιχνίδια real estate, Airbnb και όλα αυτά, για την καλύτερη ζωή των κατοίκων, οι οποίοι επιμένουν να μένουν εδώ, δεν φεύγουν, και αυτό είναι το θετικό της γειτονιάς μας. Άλλες γειτονιές έχουν εγκαταληφθεί λίγο πολύ από κατοίκους. Εμείς στα εξάρχεια όλα αυτά τα χρόνια, παρόλη αυτή την δραστηριότητα που λέγαμε πριν, η οποία είναι εις βάρος των κατοίκων, επιμένουμε και μένουμε εδώ, και εδώ θα είμαστε και θα μας βρίσκουν πάντα αντιμέτωπους και η ποινική, αλλά και η υποκρισία του κράτους. Θέλει το κράτος να επιβάλλει μια σωστή κατάσταση μέσα στα εξάρχεια, καλοδεχούμενη. Η υποκρισία όμως, έχω δημιουργίες ΜΑΤ, κάνω καταστολή δικαίων και αδίκων μέσα στην πλατεία, δέρνοντας κόσμο, επεμβαίνοντας και κάνοντας διάφορες επεμβάσεις σε καταλήψεις κοινωνικού ενδιαφέροντος, οι οποίες δεν ενοχλούσαν τη γειτονιά μέχρι τώρα. Και να λέω ότι δήθεν έχω επέμβαση της αστυνομίας στην περιοχή, αυτό δεν είναι δεκτό. Να ρωτήσω, μετά από τόσες ληστείες που γίνονται, όταν πηγαίνετε στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, τι γίνεται? Η κλίση προς το αστυνομικό τμήμα την ώρα της, μόλις έχει γίνει ληστεία ή και από παρευρισκόμενους άλλους, ότι αυτή τη στιγμή εδώ πουλιώνται ναρκωτικά, εδώ γίνεται ληστεία, είναι ότι τα εξάρχεια είναι άβατο και δεν ερχόμαστε. Δεν το δεχόμαστε αυτό. Τα εξάρχεια δεν είναι άβατο. Αν κάποιο είναι άβατο μέσα στην Ελλάδα, μπορεί να είναι το Άγιο Όρος και αυτό το συζητάμε. Τα εξάρχεια για την αστυνομία, όταν θέλει να κάνει επιχειρήσεις καταστολής και επεμβάσεις σε κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, είναι εύκολη και ανά πάσα στιγμή το κάνει. Όλες οι άλλες υπηρεσίες του κράτους, εφορίες, εμείς είμαστε υπόχρεοι και τα πληρώνουμε όλα αυτά, δημοτικά τέλη και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε την αντίστοιχη αντιμετώπιση με άλλες περιοχές της Αθήνας και της Ελλάδας γενικά. Όταν πηγαίνετε ήδη προσωπικά στο αστυνομικό τμήμα, πώς σας αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί? Στην καλύτερη περίπτωση είναι ότι και καλά δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό και είμαστε πολύ λίγοι για να δράσουμε. Στη χειρότερη δεν μας απαντούν καθόλου, δεν μας ανοίγουν και καθόλου την πόρτα. Α, τόσο πολύ? Τόσο πολύ. Ενώ υπάρχουν 15 δημιουργίες γύρω-γύρω. Ναι.
από την πλευρά των κινητοποιήσεων, πώς κινητοποιηθήκατε, πώς είσαστε. Αυτή τη στιγμή κάποιοι κάτοικοι αποφασίσανε, συζητώντας μεταξύ μας κάθε μέρα τα προβλήματα αυτά και λέγοντας αυτό συνέβη χτες, αυτό συνέβη προχτές, είδαμε ότι η κατάσταση όσο πάει χειροτερεύει. Και ως εκ τούτου αποφασίσαμε και κάναμε σαν πρώτο βήμα αυτή τη συγκέντρωση. Θα δούμε τι άλλο μπορούμε από εδώ και πέρα να το εξελίξουμε και να είμαστε πιο πιεστικοί και πιστικοί απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, ώστε να δούμε μια βελτίωση στον τόπο εδώ της περιοχής μας.